Η αστυνομία στην Κίνα παρουσίασε το νέο ιδιαίτερο AI ρομπότ, RTG, που φέρνει επανάσταση στον κλάδο της καταπολέμησης του εγκλήματος στους δρόμους. Το ρομπότ RTG είναι μια σφαιρική, άφθαρτη, βαριά οπλισμένη συσκευή που μοιάζει με γιγάντια μπάλα bowling. Έχει κατασκευαστεί από τη Logon Technology Company και θέλει να βάλει τέλος στην εγκληματικότητα. Το ρομπότ τροφοδοτείται από τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να το βοηθήσει να αναγνωρίσει υπόπτους μέσω τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου και να ειδοποιήσει τις αρχές επιβολής του νόμου για ύποπτη δραστηριότητα. Στο οπλοστάσιό του υπάρχουν ψεκαστήρες δακρυγόνων, μια εξαιρετικά δυνατή κόρνα και ένα όπλο που μπορεί να παγιδεύσει έναν ύποπτο με ένα δίχτυ. Επίσης, σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, το ρομπότ RTG μπορεί να αντέξει κρούση έως και 4 τόνων. Ο ιδιαίτερος σφαιρικός σχεδιασμός του RTG προήλθε από μια αρχική σκέψη για χρήση του ρομπότ σε σκληρά, άγνωστα περιβάλλοντα, όπως η Σελήνη ή ο Άρης. Μέχρι τώρα, παρόμοιες συσκευές προορίζονταν όντως για την εξερεύνηση του διαστήματος. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν το Tumbleweed Rover της NASA για την εξερεύνηση της επιφάνειας του Άρη. Ωστόσο, η κυβέρνηση στην Κίνα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει αρχικά το ρομπότ στους δρόμους διαφόρων κινεζικών πόλεων. Η μπαταρία του RTG διαρκεί 10 ώρες και μπορεί να μετακινηθεί με ταχύτητα έως και 21 μίλια την ώρα. Αργότερα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πιο δύσβατα και επικίνδυνα μέρη, ώστε να μην έρχονται σε κίνδυνο οι αστυνομικοί. Επιπλέον, έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί και στο νερό. Σε αντίθεση με τα ανθρωποειδή ρομπότ που είναι επιρρεπή σε αδέξιες πτώσεις, το σφαιρικό σχήμα του RTG διασφαλίζει ότι δεν θα πέσει ποτέ και ότι μπορεί να μετακινείται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση χωρίς να μπορεί να ακινητοποιηθεί. Η εισαγωγή του ρομπότ RTG για την καταπολέμηση του εγκλήματος αποτελεί απόδειξη της αποφασιστικότητας της Κίνας να χρησιμοποιήσει την τελευταία τεχνολογία για την προστασία της κοινωνίας. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να προοδεύει, μπορούμε να περιμένουμε να δούμε περισσότερες εξελίξεις σε αυτόν τον κλάδο.